Κύριε Σοφιανέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Πριν περάσουμε... για τη φιλοξενία. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πριν περάσουμε στον σχολιασμό, θα θέλαμε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη στην Θεσσαλονίκη, ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά, γιατί είδαμε και στις οθόνες μας η επίθεση έγινε μπροστά σε κόσμο, σε εργαζόμενο κόσμο, σε παιδιά. Η επίθεση την Κυριακή το πρωί στην συνοικία της Σταυρούπολης είναι κλιμάκωση μιας προκάλυπτης δράσης φασιστικών ομάδων, οι οποίες δεν είναι άγνωστες, είναι γνωστές, είναι γνωστή η δράση τους, είναι γνωστή οι πυρήνες οι οποίοι αναπτύσσονται, η ανοχή που υπάρχει από πλευράς κυβέρνησης και αστυνομίας, και φυσικά ήταν κορύφωση με μια έννοια η ανοιχτή επίθεση στην πλατεία στην Ηλιούπολη, την ώρα που μέλη και φίλοι του κόμματος και της ΚΝΕ μοίραζαν τον κυριακάτικο ριζοσπάστη με το κάλεσμα του κόμματός μας για συμπόρευση του λαού μας σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες, σε έναν αγώνα ενάντια σε μια πολιτική που αφαιρεί βία, εισόδημα, εργατικά δικαιώματα. Ποιος ήταν ο σκοπός αυτής της επίθεσης? Κοιτάξτε, αν ο σκοπός δεν ήταν κάτι το αυθόρμητο, να υποθέσω. Να σας πω, σε καμιά περίπτωση είναι σχεδιασμένη επίθεση, γι' αυτό μιλάμε για κλιμάκωση αυτών των γεγονότων που απασχόλησαν όλη την προηγούμενη εβδομάδα, από την ανεξέλεκτη δράση αυτών των πυρήνων στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Θεωρούμε ότι ήταν κλιμάκωση η οποία ενισχύεται, αν θέλετε, από την αντιμετώπιση από πλευράς της κυβέρνησης. Να θυμίσουμε τις απαράδεκτες δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας, οι δηλώσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η προσπάθεια, και δεν αναφέρομαι μόνο στον ανεκδίγητο ακροδεξιό κύριο Μπογδάνο, αναφέρομαι σε μια συνολικότερη προσπάθεια και με αρθρογραφία να ξαναφέρουν στην συζήτηση τα περί δύο άκρων, τα οποία κυριολεκτικά οπλίζουν τα χέρια των φασιστών και πυροδοτείται αυτή η δράση από την ανοχή και των κρατικών μηχανισμών. Κύριε Σοφιανέ, θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει συνάφεια με τα γεγονότα στον Εύωσμο, στην Σταυρούπολη, αλλά και με την επίθεση στο Νέο Ηράκλειο. Εκεί είχαμε και μία σύλληψη στο Νέο Ηράκλειο, ένας 30χρονος συνελήφθη. Και βέβαια, ποια είναι η ερμηνεία των γεγονότων, να πάμε και εκεί. Δηλαδή, υπάρχουν θύλακες της Χρυσής Αυγής, υπάρχουν ακροδεξιές οργανώσεις, υπάρχουν ακροδεξιές οργανώσεις που βρίσκονται σε φάση ανασύνταξης. Θα λέγα ότι είμαστε ένα χρόνο μετά την καταδίκη της εγκληματικής Χρυσής Αυγής και φαίνεται καθαρά ότι ο φασισμός και η δράση αυτών των ομάδων παραμένουν ένα χρήσιμο όπλο, ένα πολυεργαλείο του συστήματος, το οποίο το αξιοποιεί και σε βάρος των κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών. Αυτό είναι ένα το πολιτικό συμπέρασμα, γιατί δεν μιλάμε για ξαφνική εμφάνιση κάποιων ομάδων. Μιλάμε για μια δράση η οποία έχει συνέχεια, μια δράση η οποία έχει να κάνει με την παρέμβαση ειδικά σε χώρους της νεολαίας. Είναι στρατευμένη στόχευση να επενδύσουν στα ΕΠΑΛ και εδώ φαίνεται και η επικίνδυνη ανοχή, συγκάλυψη ή και καλλιέργεια αυτού του κλίματος και από στελέχη της διεύθυνσης της εκπαίδευσης σε μια σειρά χώρους, με ερώτηση στη Βουλή να δείχνουμε τις ευθύνες των διευθυντών. Γιατί να το κάνουν, κύριε Σοφιανέ, αυτό που λέτε? Γιατί να συμβαίνει αυτό που σας λέω? Αναδείχνουμε τις ευθύνες με βάση και ερώτηση και συγκεκριμένα γεγονότα και για τους διευθυντές των ΕΠΑΛ των συγκεκριμένων στη Σταυρούπολη. Τώρα το γιατί. Να προβληματιστούμε γιατί η κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυτές τις ενέργειες ανασύροντας την θεωρία των δύο άκρων, για ποιο λόγο τελικά οπλίζονται τα χέρια των φασιστών, πού βρίσκεται η ανοχή, πού βρίσκεται η συγκάλυψη, πού βρίσκεται η καλλιέργεια λογικών, σας θυμίζω, ρατσιστικών, απαράδεκτων ενεργειών όπως του γνωστού Μπογδάνου που δημοσιοποίησε λίστα με μια σειρά μεταναστόπουλα. Τα ερωτήματά σας είναι εύλογα. Όλα αυτά τα ερωτήματα οδηγούν σε ένα πολιτικό συμπέρασμα. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και απαντήσεις. Αυτό θα έλεγα. Το πολιτικό συμπέρασμα λοιπόν το οποίο εμείς βγάζουμε και δεν το βγάζουμε τώρα, αλλά στην περίοδο και της αντιμετώπισης της Αυγής, η οποία δεν έληξε με την καταδίκη της, είναι ότι ο φασισμός είναι όπλο στα χέρια του συστήματος, είναι όπλο για το χτύπημα του λαϊκού κινήματος, είναι όπλο για μια λογική η οποία ουσιαστικά δημιουργεί το έναυσμα, εξισώνοντας την
πολιτική η οποία συζητάει για τα δύο άκρα, εξισώνοντας την δράση του αγωνιστικού ναι. λαϊκού κινήματος με τη δράση αυτών βλέπετε των ομάδων. Βλέπετε, κλιμάκωσε στην πορεία, δηλαδή μας έλεγε ο πρώην πρόεδρος της ΟΛΜΕ, ενδεχομένως κάποιοι να θέλουν να θρηνήσουμε και θύματα. Το πιστεύετε αυτό? Να σας πω, εμείς επιμένουμε ότι η μαζική λαϊκή δράση είναι αυτή που απομονώνει και θα απομονώσει και θα τσακίσει τα φασιστικά εγκληματικά στοιχεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν απαιτούμε από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα, να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες καταστολής αυτού του χώρου, γιατί και τους γνωρίζουν και τους ξέρουν και τους ανέχονται. Από εκεί και πέρα το εργατικό, το λαϊκό κίνημα, το κίνημα της νεολαίας δεν μπορεί ούτε να δυσφημιστεί ούτε να τρομοκρατηθεί από αυτές τις δράσεις, γιατί από αυτές τις ενέργειες. Γιατί ένας πολιτικός χώρος να θέλει να ανέχεται τέτοιες καταστάσεις? Γιατί δηλαδή κερδίζει πόντους, πιστεύετε? Γιατί προφανώς τον συμφέρει στο πέρασμα μιας πολιτικής, τον συμφέρει στην καλλιέργεια μιας ιδεολογικής επίθεσης που εξισώνει το λαϊκό κίνημα με τη δράση μία προβοκατόρικων ομάδων, μία ακροδεξιών ομάδων, γιατί κυριολεκτικά για να περάσει αυτή η πολιτική θέλει να ενισχυθεί η καταστολή και ο αυταρχισμός. Να πάμε... σας φέρω δύο παραδείγματα. Ναι, το ένα είναι, με αφορμή τη δράση αυτών των ομάδων έγινε προσπάθεια να ταυτιστούν διεργασίες αγωνιστικές που υπάρχουν ανάμεσα στους μαθητές, μιλώντας για τις καταλήψεις, για τις συγκεντρώσεις, για τις διαδηλώσεις, ενώ ήταν γνωστό από την αρχή ότι στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης δεν υπήρχε κατάληψη, αλλά υπήρχε οργανωμένη και με ανοχή δράση και παρουσία ενός θύλακα ναζιστικών οργανώσεων. Επίσης, να θυμίσουμε ότι αυτή την περίοδο που συζητάμε με επίκεντρο τα σχολεία και γίνεται μια συζήτηση περί της άνομης δράσης τέτοιων και άλλων ομάδων στα σχολεία, η κυβέρνηση προχώρησε στην ποινικοποίηση του αγώνα των εκπαιδευτικών απέναντι σε ένα νομοσχέδιο το οποίο θέλει να ελέγξει αυστηρά τους εκπαιδευτικούς για να τους βάλει μπροστά στο να διαμορφώσουν το λύκειο της κατηγοριοποίησης. Να πάμε λίγο στον αντίποδο αυτής της σκέψης. Δεν είναι προβοκατόρικο το ερώτημα, αλλά θέλω να το θέσω. Γιατί ένα νέο παιδί στην ηλικία των 15-17 ετών που θέλει να αντιδράσει, ζει, βιώνει αδιέξοδα ενδεχομένως, θέλει να αντισταθεί σε αυτό που λέμε σύστημα, γιατί αυτό το νέο παιδί βρίσκεται στους κόλπους ή φλερτάρει με μια ναζιστική οργάνωση και όχι, για παράδειγμα, δεν σκέπτεται ή δεν θέλει να πάει στο ΚΚΕ ή σε κάποιο άλλο κόμμα? Τι προσφέρουν οι νεοναζί σε ένα νέο παιδί, σε ένα νέο άνθρωπο? Η οργανωμένη δράση αυτών των ομάδων, τα διάφορα συγκοινωνούντα δοχεία που υπάρχουν, κράτους και παρακράτους, και δεν είναι καινούργια πράγματα, ειδικά όταν μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι τυχαία, θα έλεγα, ότι συνδυάζονται με μια περίοδο που ακριβώς στη Θεσσαλονίκη η επιτυχία των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ της Κομμουνιστικής Νεολαίας και το αγκάλιασμά τους από χιλιάδες νέους έκανε ρεκόρ συμμετοχής των τελευταίων 30 χρόνων. Μάλιστα. Και αυτά είναι γεγονότα που τα ξέρουν οι Θεσσαλονικείς που έζησαν στον απόϊχο της τεράστιας επιτυχίας αυτών των εκδηλώσεων. Θέλω να πω με αυτό ότι είναι δεδομένο ότι το σύστημα θα δουλέψει για να εγκλωβίσει, για να οδηγήσει σε ανώδυνα κανάλια για το ίδιο και τα συμφέροντά του τμήματα της νεολαίας. Η απάντηση σε αυτό είναι η οργανωμένη πάλι απέναντι στα ογκώδη καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η νεολαία, που την καταδικάζει αυτό το σύστημα, τη μία να δουλεύει στα μηχανάκια της e-food ανασφάλιστο χωρίς εργασιακά δικαιώματα, την άλλη να σπουδάζει σε ΕΠΑΛ τα οποία δεν δίνουν καμιά προοπτική ή σε γενικά λύκεια τα οποία μετατρέπονται σε εξεταστικά κέντρα ναι. με ελάχιστη βάση εισαγωγής και τράπεζες θεμάτων. Στο έδαφος αυτών των προβλημάτων ριζοσπαστικοποιείται η νεολαία και η δική μας η προσπάθεια είναι η ριζοσπαστικοποίησή της να κατευθυνθεί απέναντι στον αντίπαλο που είναι το σύστημα, που είναι η πολιτική η οποία αφαιρεί βία, δικαιώματα επειδή και προοπτική. Μιλήσατε πολλές φορές για το σύστημα και για την κυβέρνηση. Και έχει όνομα, είναι ο καπιταλισμός, είναι ένα αστικό πολιτικό σύστημα. Ανέχεται αυτές τις ιστορίες. Ξέρετε, επειδή μιλώντας για το σύστημα γενικώς, ξεχνάμε ότι αυτό το σύστημα που ζούμε έχει ονοματεπώνυμο. Συμφωνώ. Είναι ο καπιταλισμός, είναι η οικονομία της αγοράς. Το επιχείρημα που ακούω από την κυβέρνηση, στο κομμάτι τουλάχιστον της Χρυσής Αυγής, είναι ότι επί ημερών της, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, έγιναν οι συλλήψεις των στελεχών της Χρυσής Αυγής και επί των ημερών της υπήρξαν καταδίκες. Σε αυτό εσείς τι απαντάτε? Δεν μιλάμε μόνο για τη Χρυσή Αυγή, η οποία αντιμετωπίστηκε με καθυστέρηση χρόνων που έχει ευθύνη και η προηγούμενη κυβέρνηση για την οργανωμένη ναζιστική εγκληματική δραστηριότητά της. Μιλάμε για αρκετές ακόμα
ακροδεξιές, ρατσιστικές, ναζιστικές, συμφασιστικές οργανώσεις. Μιλάμε και για έναν λόγο ο οποίος επικοινωνεί με αυτούς. Να θυμίσουμε ότι μαζί με αυτούς τους ακροδεξιούς, φασίστες και ναζιστές, κυβερνητικοί βουλευτές γιόρτασαν στο Γράμμο την νίκη τους, όπως λένε, απέναντι στο λαϊκό κίνημα στην Ελλάδα το 49. Να θυμίσουμε ενέργειες οι οποίες υποθάλπτουν ανοιχτά το ρατσισμό, όπως οι ενέργειες του γνωστού ακροδεξιού βουλευτή τον οποίο ανέφερα. Να θυμίσουμε για μια σειρά πολιτικές οι οποίες καθημερινά τις εισπράττουν οι εργαζόμενοι στον τόπο δουλειάς τους, όπως και οι νέοι στους χώρους των σπουδών τους. Κύριε Σοφιανέ, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Και εγώ καλημέρα σας.